Θα πάμε στην εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά δεν μπορώ να μην ρωτήσω τώρα τον επόμενο καλεσμένο, τον κύριο Αράπογλου, τον υπεύθυνο ενημέρωσης και δημοσίων σχέσεων εκεί στην Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλή, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, να μου κάνει ένα σχόλιο. Την καλησπέρα μας, κύριε Αράπογλου. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Αναφορικά με το φαινόμενο εκεί στα Χανιά, το οποίο παρατηρείται, να μην μπορεί ένας εργαζόμενος, ο οποίος επιθυμεί να έρθει από τη Βόρεια Ελλάδα για να εργαστεί σε ξενοδοχεία της Δυτικής Κρήτης, να μην μπορεί να βρει σπίτι. Και θέλω λίγο να το γενικεύσουμε και να έρθουμε και στο Ηράκλειο, να πάμε και στο Ρέθυμα, να πάμε και στο Λασίδι και στις άλλες περιοχές επικρατεί αυτό το σκηνικό. Αυτό το σκηνικό επικρατεί σε ολόκληρη την Κρήτη. Και σαν λύση που μπορεί να δοθεί είναι ίσως να δοθεί κάποιο φορολογικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες, με μείωση δηλαδή του συντελεστή με τον οποίο φορολογούνται τα μισθώματα, που αυτή τη στιγμή μέχρι τις 12.000 ευρώ είναι στο 15%, μέχρι 35.000 είναι στο 35% και από εκεί και πάνω είναι στο 45%. Οπότε ένα κίνητρο για να επιστρέψουν οι ιδιοκτήτες στην μακροχρόνια μίσθωση, στην παραδοσιακή μίσθωση, είναι πιθανότητα από την κυβέρνηση να πάρει τη γενναία απόφαση να μειώσει το συντελεστή φορολόγησης, ούτως ώστε και οι ιδιοκτήτες να στραφούν και πάλι στη μακροχρόνια μίσθωση. Μάλιστα. Οπότε επιβεβαιώνεται ότι αυτό το φαινόμενο εκεί των Χανίων γενικά είναι γενικευμένο. Έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Ωστόσο, ξέρετε, ο προβληματισμός είναι έντονος, καθώς έχουμε και μια τουριστική σεζόν μπροστά μας. Οπότε πάμε να καλύψουμε κάποιες θέσεις, πάμε να στελεχώσουμε ξενοδοχεία και τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά πού να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Άνω τελεία, θα το πιάσουμε και το επόμενο διάστημα. Πάμε λίγο στην εκτός σχεδίου, καθώς υπάρχει ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο στον Αθηναϊκό Τύπο, που λέει ότι σε πολεοδομίες ανά τη χώρα επικρατεί ένα αλαλούμ, επικρατεί ένα μπάχαλο. Άλλες εκδίδουν άδειες για τα εκτός σχεδίου, άλλες έχουν βάλει φρένο. Ο λόγος και η αφορμή, μια πρόσφατη απόφαση του ΣΤΕ, του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία, κύριε Αράπογλου. Αυτή η απόφαση υπαριθμών 176 του 2023 αφορούσε συγκεκριμένα ένα ακίνητο στο νησί της Πάτμου που εδώ βρισκόταν σε εκτός σχεδίου. Δεν έβλεπε σε δρόμο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είχε πρόσωπο σε δρόμο, ακριβώς, ναι, όπως το λέτε. Με αποτέλεσμα στην ουσία αυτή η απόφαση να αναιρεί αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Που το μέχρι σήμερα αυτό που γνωρίζαμε ήταν ότι όταν ένα ακίνητο εκτός σχεδίου που είχε έκταση πάνω από 4 στρέμματα, εφόσον είχε απλώς πρόσβαση το ακίνητο αυτό σε κάποιον δρόμο, ακόμα και αν δεν ήταν αναγνωρισμένος δρόμος, ναι, δινόταν οικοδομική άδεια. Όμως με την απόφαση αυτή του ΣΤΕ αναιρούνται όλα αυτά που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα και οι πολεοδομίες και σε επίπεδο Ηρακλείου αλλά και σε υπόλοιπες πολεοδομίες του νησιού μας, της Κρήτης μας, παρατηρείται το φαινόμενο να μην εκδίδουν πλέον άδειες. Αν δεν είναι αναγνωρισμένος ο δρόμος που βλέπει το οικόπεδο, το ακίνητο, το αγροτεμάχιο. Ακριβώς, και αναμένοντας κάποια διευκρινιστική απάντηση, ούτως ώστε να δουν πώς θα κινηθούν στο μέλλον. Γιατί με βάση την απόφαση αυτή δεν μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια στα εκτός σχεδίου ακίνητα πάνω από 4 στρέμματα, εφόσον δεν έχουν πρόσωπο σε δρόμο. Τι ισχύει με τα ακίνητα κάτω από τα 4 στρέμματα, τα οποία βέβαια κατά παρέκκληση μπορούν να οικοδομηθούν? Αυτό που ισχύει είναι αυτό που έχουμε αναφέρει και από τη συχνότητά σας, ότι μέχρι 4 στρέμματα αυτό που ίσχυε είναι ότι μέχρι 9 Δεκεμβρίου του 2022 όσοι πρόλαβαν και έκαναν είτε αίτηση για έκδοση οικοδομικής αδείας είτε αίτηση για έκδοση βεβαίωσης όρων δόμησης, ναι, είχαν το δικαίωμα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2023, εφόσον έφταναν στο σημείο μέχρι δηλαδή τον προσεχή Σεπτέμβριο να καταφέρουν να εκδώσουν οικοδομική άδεια, τότε είχαν τη δυνατότητα να εκδώσουν εκτός σχεδίου, εκτός σχεδίου ακίνητο που είναι κάτω από 4 στρέμματα, έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν οικοδομική άδεια. Όσοι δεν πρόλαβαν αυτή την προθεσμία, δηλαδή πέραν της 9ης Δεκεμβρίου του 2022 και έχουν ακίνητο εκτός σχεδίου που είναι κάτω από 4 στρέμματα, δυστυχώς πλέον δεν μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια. Και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο, μάλιστα, η κυβέρνηση επιδίωξε να βάλει ένα φρένο στην έκδοση οικοδομικών αδειών για ακίνητα εκτός σχεδίου που έχουν έκταση κάτω από 4 στρέμματα. Οπότε μία διευκρινιστική περιμένουμε, αναφέρουμε στην πρώτη περίπτωση, προκειμένου να ξεκαθαρίσει τι γίνεται με τα άνω των 4 στρεμμάτων, καθώς το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και οι επενδύσεις πάνε να χαθούν Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλουμε να βγει προς τα έξω σήμερα. Αλλά τι ζητάμε τώρα, διευκρινιστική σε αυτή την εποχή, είναι και η γραφειοκρατία στη μέση, κύριε Αράπογλου. Ακριβώς, και καταλαβαίνετε πόσο πλήττει αυτή η απόφαση το νησί μας, καθώς στηριζόμαστε στον τουρισμό. Μάλιστα. Και βρισκόμασταν σε μια πορεία όπου γινόντουσαν μεγάλες επενδύσεις και με προοπτική να χτιστούν ξενοδοχεία γινόντουσαν γενικά επενδύσεις στον τουρισμό, και με αυτή την απόφαση ακίνητα που υπάρχουν διαθέσιμα στο νησί μας και είναι όχι λίγο πάνω από 4 στρέμματα αλλά και 10 και 20 στρέμματα να μην μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω αυτής της απόφασης. Μάλιστα. Που άλλαξε άρδιν το υπάρχον καθεστώς. Να είστε καλά κύριε Αράπογλου, την καλησπέρα μας.